Survivors, καλώς ήρθατε στον τελευταίο αγώνα της εβδομάδας που είναι φυσικά για το έπαθλο φαγητού της εβδομάδας, παιδιά. Έπαθλο φαγητού φυσικά που και οι δύο ομάδες θέλουν να το αποκτήσουν, να ανέβουν λιγάκι ψυχολογικά γιατί έρχονται κρίσιμοι αγώνες ασυλίας. Και μιας και μιλάμε για τις ασυλίες, να περάσω στην μπλε ομάδα γιατί ίσως για κάποιον ή κάποια από τους τέσσερις υποψήφιους να είναι ο τελευταίος αγώνας. Ελευθερία, να ξεκινήσω με σένα. Πώς νιώθεις λίγο πριν ξεκινήσει και αυτός ο αγώνας? Είσαι ακόμη εδώ στο Survivor, περιμένουμε το βράδυ να μάθουμε ποιος ή ποια θα αποχωρήσει. Είμαι ακόμα εδώ στο Survivor, είναι η τέταρτη μου φορά υποψήφια. Σήμερα έχω έρθει πραγματικά με πάρα πολύ καλή ψυχολογία γιατί είμαστε σε ένα παιχνίδι, είμαι το να απολαύσω, ίσως είναι η τελευταία μου μέρα και θέλω πραγματικά να το απολαύσω, να το χαρούμε, να κάνουμε ένα τραπέζι σαν πλέον ομάδα γιατί ένας από εμάς θα αποχωρήσει. Και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ το σημερινό. Ελευθερία, κάθε υποψηφιότητα φέρνει και ίντριγκα, φέρνει και αρκετές εντάσεις στην ομάδα. Όταν γίνεται μια υποψηφιότητα, εγώ τουλάχιστον με τις υποψηφιότητες μου δεν έχω κάνει κάποια ίντριγκα, το έχω αποδεχτεί πάρα πολύ. Τα περιθώρια έχουν στενέψει. Αυτή που ακολουθεί στην υποψηφιότητα πάντα είμαι εγώ και ο Σπύρος. Όταν έρθει ο επόμενος, ο τρίτος που θα ακολουθήσει, εκεί γίνονται μαγειρέματα στρατηγικές. Εγώ με τον Σπύρο. Πάντα κάνουμε μία πλάκα στην καλύβα γιατί έχω παραμείνει στο παιχνίδι και μένει και ο Σπύρος συνέχεια. Και πάντα κάνουμε μία πλάκα με τον Σπύρο και του λέω: κοίτα να δεις Σπύρο, ότι από μένα του λέω στο τέλος της μέρας θα φύγεις. Όλο αυτό κάποιους παίκτες τους έχει ταρακουνήσει. Και αυτό φάνηκε με το μαγείρεμα, το να βγει ο Νίκος Μπάρτης υποψήφιος. Και εμένα δεν μου το βγάζεις σε καμία περίπτωση από το μυαλό. Θεωρώ ότι πρέπει να παίζουμε εν μέρει με κάποιο τρόπο δίκαια. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, όμως νιώθω ότι στις πλάτες μου εμένα κάποια πράγματα γίνονται κάποια άδικα, με πνίγει το δίκιο, κανείς δεν είναι εδώ πέρα για να διώξει κανένα, ο κόσμος θα το κάνει, αλλά όταν γίνονται πράγματα ή που γλαπείς από την πλάτη των αλωνών, εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ, μπορώ να το πω και μπροστά αλωνών και ας κριθώ και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Νίκο, και εσύ υποψήφιος, ίσως να είναι ο τελευταίος αγώνας, το έχεις σκεφτεί καθόλου? Γιώργο, είμαι υποψήφιος. Πολύ πιθανό να είναι και ο τελευταίος μου αγώνας. Σήμερα έχω έρθει να δώσω όπως κάθε φορά τα πάντα για την ομάδα μου, για την οικογένειά μου έξω, για τους φίλους μου έξω, για όλο τον κόσμο που μπορεί να με έχει στηρίξει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είχα πει και όταν είχε φύγει ένας φίλος μου από εδώ, επειδή έφυγε άδικα, εδώ πέρα είμαι και για το Στάθη. Και άμα κάνω κάποια νίκη σήμερα ή οτιδήποτε, θέλω να την αφιερώσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σπύρο! Αν είναι ο τελευταίος μας αγώνας, ας φάμε μπλε σήμερα, όλοι μαζί, γιατί κάποιος από εμάς δεν θα υπάρχει αύριο κοντά μας. Και αυτός μπορεί να είμαι κι εγώ. Οπότε, αν είναι ο τελευταίος μου αγώνας, ας απολαύσουμε όλοι μαζί σήμερα το τελευταίο γεύμα. Ρία, και εσύ σε δύσκολη θέση, όπως και οι υπόλοιποι τρεις συμπαίκτες σου. Γιώργο, ίσως να είναι ο τελευταίος μου αγώνας. Εγώ θέλω να το απολαύσω σήμερα. Εύχομαι όλοι μαζί η ομάδα να φάμε το έπαθλο φαγητού. Θέλω να πω μόνο κάτι. Δεν θα μιλούσα, τα έχω αφήσει όλα πίσω μου. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρατάει ποτέ μούτρα. Θέλω να πω στην Ελευθερία ότι μίλησε για την άδικη ψήφο του Νίκου. Δεν θεωρώ ότι κι εγώ δίκαια είμαι εδώ πέρα. Δεν θεωρώ ότι είμαι αγωνιστικά η πιο αδύναμη παίκτρια της μπλε ομάδας. Οπότε, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, πρέπει πρώτα εμείς να πράττουμε δίκαια και μετά να μιλάμε για τους άλλους. Οπότε είμαι εδώ και ο κόσμος έξω σήμερα θα κρίνει και θα αποφασίσει ποιο είναι το πιο σωστό. Ελευθερία. Θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι το οποίο δεν το έχω πει, ούτε πρόκειται να δώσω άλλη βάση σε αυτό. Πραγματικά το αφήνω πίσω. Είμαστε εδώ πέρα για να πάμε να κερδίσουμε. Απλά εγώ αυτό που έχω να πω ότι το βράδυ που ψηφίστηκα, η Ρία με έπιασε το βράδυ και μου είπε ότι οι τρεις ήττες οι δικές μου δεν μετράνε, γιατί τα δύο το έχω χάσει από τη σταυρούλα. Παρ' όλα αυτά ψηφίστηκα εγώ, δεν έγινε κανένα θέμα. Επίσης θέλω να πω ότι ήρθε και μου είπε μετά το συμβούλιο που με είδε ότι ένιωσα λίγο, ρε παιδί μου, ότι πάντα όλοι πέφτουν πάνω μου σε μια στιγμή απόγνωσης. Και on camera το έχεις πει. Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω ότι όταν η ίδια η Ρία έρχεται το βράδυ και μου λέει «Ελευθερία μου, ήμουνα μεταξύ εσένα και του Σπύρου». Ψήφισα εσένα γιατί το Σπύρο τον πιστεύω λίγο πιο πολύ στο στόχο, μου βγάζει μια σιγουριά. Όταν μιλάμε για μαγείρεμα, δεν γίνεται, Ρία μου, μέσα σε μια μέρα την επόμενη να μην ψηφίσει το Σπύρο που έχει την επιλογή και να ψηφίσει τον Νίκο Μπάρτζη. Θα μείνω μέχρι εκεί. Νομίζω έχει πάρει τις απαντήσεις του όλοι και ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αποφασίσει, αν είναι να φύγω από το παιχνίδι, το έχω αποδεχτεί. Βγαίνω κάθε εβδομάδα υποψήφια
Το έχω αποδεχτεί. Νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό. Αλήθεια το λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε σχέση με άλλους που έχουν πρόβλημα να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Ρία, την απάντησή σου, παρακαλώ. Δεν θα μπω καν σε διαδικασία να μπω. Εγώ είπα και όντως τώρα κατάλαβα τι εννοεί η ελευθερία, γιατί στην αρχή δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Είπα ότι γενικότερα όταν χάνω, για μένα από την απέναντι ομάδα είναι όλες πάρα πολύ καλά αγωνιστικά. Η Σταυρούλα έχει δείξει από την αρχή του παιχνιδιού ότι έχει μια σταθερή πορεία, ότι είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Οπότε πραγματικά χαίρομαι όταν. Το είχα πει και Σταυρούλα αυτό. Χαίρομαι, ρε παιδί μου, που χάσατε από Σταυρούλα, γιατί θεωρώ πάρα πολύ καλή παίκτρια. Ναι, αλλά δεν μετράνε ήττες μου. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μετράνε ήττες μου. Ποτέ δεν νομίζω ότι υπάρχει καταγεγραμμένο ότι δεν μετράνε ήττες μου. Μα εδώ πέρα μετράνε οι νίκες και οι ήττες. Έτσι είναι το παιχνίδι. Τώρα στο κομμάτι αυτό, εγώ τον Σπύρο, το έχω δηλώσει πολλές φορές, ότι θεωρώ ότι ναι, μεν είναι αργός, αλλά έχει κάνει πολύ προπόνηση. Δεν ξέρω τι στους στόχους. Θεωρώ ότι είναι ένας καλός παίκτης στο κομμάτι των στόχων αυτό.